Ξεκινάει το ΠΑΟ 24. Εδώ στον Λίμπερο. Από τώρα μέχρι και τις 2. Με πολύ ήρεμο, πολύ ψύχρεμο, καλοπροαίρετο, καλοσυνάτο Σταύρο Κόλκα, ο οποίος ήρθε για να μας πει μια καλή μέρα, ένα καλό μήνα, μια καλή εβδομάδα. Μες στο κέφι, την καλή διάθεση, όπως επιβάλλεται τέτοιες μέρες πριν από μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Καλή διάθεση. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι κάποιος. Αρχίσαμε. Ναι, που αυτό το ΆΜΚΑ, δηλαδή πραγματικά, δηλαδή καθυστερημένη. Δηλαδή φτάνει ρε εσύ με το ΆΜΚΑ. Φτάνει ρε. Ποια είναι η χρησιμότητα του ΆΜΚΑ. Αριθμός Μητρώου. Τι είναι αυτός. Πώς ακριβώς ορίζεται το ΆΜΚΑ. Κοινωνικής ασφάλισης. Ναι, ωραία. Δηλαδή, γιατί δεν πετάει πολύ το κόσμο επειδή εσύ να σου ήρθε να βάλεις ένα ΆΜΚΑ και περιμένει 10 ευρώ το εισιτήριο για να βγει από το σύστημα. Η ταυτότητα γιατί δεν αρκεί μόνο ως... Ναι, δεν ορίζει ένα άτομο είναι, η ταυτότητα. Βρε, οι κλουζό της κυβέρνησης θέλουν να έχουν και ΆΜΚΑ, βρε αγόρι μου. Δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι παλιό κομμουνιστικό καθεστώς. Θυμάσαι μια φορά στον Τέμπρετσεν ήσουν. Όχι. Δεν ήσουν στον Τέμπρετσεν. Όχι. Για να πάρουμε ένα καρτοκινητό, περιμέναμε, συμπληρώσαμε καμιά 402 χαρτιά. Τότε δεν είχαμε roaming, ρε αγόρι μου, σαν ναι. Όπως τώρα που έχει πακέτο με 3 ευρώ τη μέρα καθαρίζεις. Τότε ήσουν με το ελληνικό έξω και γυρνούσες και έκλαιγες. Και αναγκαστικά παίρναμε καρτοκινητό. Τοπικό αριθμό. Για να πάρουμε τον αριθμό, συμπληρώσαμε 500 χαρτιά. Τα κατάλοιπα προφανώς του συγκεκριμένου καθεστώτος έχουν επηρεάσει και την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη, που θέλει εκτός από ταυτότητα και ΆΜΚΑ, ρε αγόρι μου. Δεν μπορεί χωρίς ΆΜΚΑ. Ζει για το ΆΜΚΑ. Και αν δεν βγάλει συλλογισμικό που να απορροφά το ΆΜΚΑ γρήγορα και να βγάζει εισιτήριο στο καπάκι. Εντάξει, ήταν το 9-11 το πρόβλημα. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Τελειώνουν τα εισιτήρια, θα μου πει βέβαια. Αλλά είναι μια χαρά τώρα. Είναι μια χαρά. Και στο διαδίκτυο και στην Τούμπα είναι πιο λίγο ο κόσμο. Οκ, όλα καλά. Όλα καλά. Καλή διάθεση να υπάρχει. Δίνουμε εισιτήρια. Θα δώσει και η εκπομπή η σημερινή 5 εισιτήρια. Με ΆΜΚΑ βέβαια, όσοι κερδίσετε να είστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε αυτή τη βλακεία και αριθμό ταυτότητας. Το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρει ο κόσμος, αλήθεια είναι το ξέρει. Είναι πειθαρχημένος στις νέες απαιτήσεις. Θα πάει να βγάλει και κάρτα φιλάθλου τώρα. Ναι, ναι. Τώρα μέχρι Σεπτέμβριο που... 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, θα πάει να βγάλει και κάρτα φιλάθλου. Πόσα δίνουμε? 5 εισιτήρια. 5. Θα δώσουμε μέσα και από το ΠΑΟ 24. Ακούσατε από το πρωί το τι συμβαίνει όλες τις λεπτομέρειες. Για τις ουρές στην Τούμπα, για τις διαδικτυακές ουρές, για ό,τι συνέβη στα καταστήματα Γερμανός σε όλη τη χώρα, κυρίως βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκής, γύρω-γύρω νομούς. Όσοι ετοιμάστηκαν από πρωί-πρωί, νομίζω ότι έχουν εξυπηρετηθεί. Έστω και αν χρειάστηκε, εδώ μας γράφει ένας φίλος και έχουμε πολλές μαρτυρίες από διάφορα περιστατικά. Έστω και αν χρειάστηκε ένας φίλος, ένας 14χρονος, ένας πατέρας έστειλε το γιο του. 14χρονος, 4 ώρες αναμονή στην Τούμπα. Δηλαδή, ήταν από τις 7, 9 άνοιξε το εκδοτήριο και εξυπηρετήθηκε στις 11. Εντάξει, τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Και τι να πεις, ότι δεν ξέρουν όλοι αυτοί ότι το διαρκές είναι μια λύση. Το ξέρουν όλοι. Εντάξει, δεν μπορούν, τι να κάνουν. Δεν μπορούν. Είναι αποφασισμένοι να ξοδέψουν και 3-4 ώρες κάποια μέρα για να στηθούν σε μια τέτοια ουρά όπως οι σημερινές και να εξυπηρετηθούν. Τι να κάνουμε. Παντού γίνεται. Είναι οι μέρες που έχει ηθική ικανοποίηση ο κάτοχος διαρκείας. Αυτή είναι η αλήθεια. Που αισθάνεται ότι αυτή η επένδυση που έκανε των 150 ή 250 ευρώ του δίνει χρόνο, γιατί χρόνο χάνεις, έτσι. Κερδίζει χρόνο όποιος. 4 ώρες είναι μισό μεροκάματο, άρα βάλε, ξέρω εγώ, 20 ευρώ. Στη χειρότερη θέση βρέθηκε άλλος φίλος, ο οποίος πήγε στη δουλειά του, γιατί πίστεψε ότι θα μπορέσει μέσα από το διαδίκτυο να πάρει εισιτήριο. Δεν πήγε στην ουρά της Τούμπας. Στο διαδίκτυο κάποια στιγμή έπεσε το σύστημα, έχασε τη θέση του. Έχασε μια-δυο ώρες δηλαδή, γιατί και πάλι εξυπηρετήθηκε. Έχασε μια-δυο ώρες. Περιμένοντας την διαδικτυακή ουρά. Αυτό πώς γίνεται και έχει διαδικτυακή ουρά, ρε φίλε? Είσαι στην αμονή, δεν εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 500 άτομα. Τι λογισμικό είναι αυτό που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 500 άτομα? 500 άτομα ταυτόχρονα. Γιατί, δεν κατάλαβα. Αφού πουλάς θέσεις. Δεν πουλάς τις ίδιες θέσεις. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στις 11.30 ώρα που είχαμε πληροφόρηση για τα πρώτα 6.000 εισιτήρια, για να καταλάβει και ο κόσμος,
Τα 3.000 είχαν φύγει από το διαδίκτυο της ΠΑΕ. 3.000 σε μια μισή ώρα. Τα 2.000 από τα καταστήματα Γερμανός. Φαντάσου. Και μόνο τα 1.000 από τα εκδητήρια της Τούμπας. Ναι, τότε σε 10.30 ώρα. Γιατί εκεί είναι η διαδικασία, είναι εισιτήριο και δεκάλεπτο. Και να πεις ότι δεν έχει η ΠΑΕ εκδοτήρια. 17. Δεκάλεπτο. Ναι. Τόσο πολύ. Αφού έχει τα άμκα, μάμκα, γιατί κράζω εγώ. Από την ώρα που θα καθίσεις στον κισέ μπροστά πρώτος μέχρι που θα πάρεις το εισιτήριο, άντε δεκάλεπτο μπορεί να μην είναι, εγώ μπορεί να 8 λεπτό. Πάντως και στην ΠΑΕ τώρα αυτή η εικόνα του εκδοτηρίου, είναι αυτό το περιπτέρω πώς να το θέσω, με τα 15 ταμεία, είναι μάλλον 12 αυτά, 3 στο ξύλινο και 2 μέσα και τους συνδέσμους. Δεν λες ότι είναι και μικρή, ότι είναι κακή προσπάθεια. Δεν υπάρχει προσπάθεια. Να έχει τόσα εκδοτήρια. Ναι. Εντάξει. Που να δίνει 17 μεροκάματα για να πουλήσει εισιτήρια. 12 στο άσπρο το, αυτό το περίπτερο, 3 στο ξύλινο σπιτάκι εκεί μπροστά και άλλα 2 εντός γραφείων για τους συνδεσμίτες. Εντάξει, 17 ταμεία συνολικά για να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί που πήγαν σήμερα και μέσα στον ήλιο λίγο ταλαιπωρήθηκαν. Αυτή είναι η κατάσταση. Από πάρα πολύ νωρίς τελείωσαν τα εστία της 7. Θυμίζουμε ότι από χθες έχει κλείσει η διάθεση διαρκείας στα 10.862 και μακάρι όλοι αυτοί που έχουν πάρει διαρκείας να δίνουν το παρόν στα πιο πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ, να μην είναι μόνο για τα 4-5 πιο μεγάλα και εμπορικά παιχνίδια. Μακάρι δηλαδή η Τούμπα, όταν κλείσουν τα διαρκείας και φτάσουν, ξέρω εγώ, 13.000, πόσα θα φτάσουν. Να έχει η Τούμπα... Μην χάσει το στοίχημα. Ναι, 12.998. Να έχει η Τούμπα μόνιμα ένα αριθμό 15.000 στις κερκίδες. Μπορεί να έχει μια βάση 15.000 και στο πιο μικρό παιχνίδι. Μια χαρά θα είναι. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα 5 εισιτήρια που δίνουμε εδώ 1η Αυγούστου. Καλό μήνα να έχετε. Και δεν είπαμε για τη διάθεση που δίνουμε μέσα την εκπομπή. 5 εισιτήρια θα κλειδώσουμε στις 2. Απλώς ο τρόπος. Όχι απλώς, θα το κάνουμε πιο σύνθετο. Όχι, όχι, όχι. Όχι, ναι. Θα αλλάξουμε, θα αλλάξουμε το. Άσε. Θα γράψετε κάτι που θα δίνει μια θετική ενέργεια. Ναι. Μια ευχή. Ένα καλό λόγο για ένα παίχτη του ΠΑΟΚ. Για 2, για 5. Για τον προπονητή του. Γράψτε κάτι καλό, μια θετική άβρα να φύγει. Δηλαδή, ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς είστε σε δύσκολη θέση να γράψετε κάτι καλό. Ξέρουμε. Άμα ήταν για Πινελίκη, θα ήταν χιλιάδες τα μηνύματα. Okay. Αλλά δώστε μια θετική ενέργεια τώρα μέσα στην εκπομπή για τα εισιτήρια. Έτσι, για να διαβαστεί και να πάει και προς τους παίκτες της ομάδας μας έτσι λίγο. Πείτε στα αγγλικά, άμα είναι για ξένος, στα αγγλικά. Στα ισπανικά, άμα ξέρετε ισπανικά. Ναι. Και ισπανικά δεν έχουμε πρόβλημα. Να δω πώς ότι... θα διαβάσουμε. Τι λες, ρε. Ναι. Ποιος, ρε. Στα ρώσικα. Ο Πέδρο Μολδοβάλ. Έχει μεγάλη ανάγκη από ευχές ο Σάχοφ. Ο Σάχοφ. Και τι θα γίνει να έρθουν κατά μηνύματα με ευχές στα ουκρανικά. Θα διαβάσουμε. Πιστεύεις δεν μπορώ να διαβάσω ουκρανικά. Άντε να δούμε. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω ουκρανικά. Λοιπόν, ευχές. Η δεύτερη μου γλώσσα. Στα ελληνικά. Ναι. Ευχές στα σέρβικα. Στα σέρβικα. Προπονητής Σέρβος, φίλε. Έστω και αν ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Δεν πειράζει. Ευχές στα ισπανικά. Στα ισπανικά. Στόπερ Ισπανός. Πολύ γρήγορος παίχτης. Ευχές στα κροατικά. Κροατικά. Αριστερός μπακ. Ίδια είναι τα σέρβικα κροάτες. Ίδια είναι τα σέρβικα και τα κροάτικα. Απλά επειδή κάνανε ένα πόλεμο σε ένα τέτοιο, δεν σημαίνει ότι αλλάξαν τη γλώσσα. Φίλε Γιώργο, σε παρακαλούμε, βάλε και ένα καλό λόγο. Ένα καλό λόγο, φίλε. Μήνυμα, στείλε δηλαδή. Δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι κακό. Να βάλε. Περάσει θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια, τα παιδιά μας. Ευχές στα. Στα ποια, στα Σουαχίλη. Για να πω στα. Σου Μανέζικα για το Μπίσε Βαρτί. Για το Χαρίς πήγα να πω, αλλά. Στα Ιππιλώτικα. Ευχές στα. Ουκρανικά. Τα είπαμε αυτά, δε. Μια χαρά μιλάει ελληνικά ο Χαρίς. Γιατί το κράζει. Ευχές στα Πορτογαλικά. Για τον Κάμπο. Ναι, Πορτογαλικά. Τι, Αγγολία. Πορτογαλικά. Α, η Αγγόλα δεν ήταν απικία των Πορτογάλων. Δεν είναι. Μην τα λες αυτά. Δεν είναι σίγουρο. Τι δεν είναι σίγουρο. Για τον Γκάι Ροντρίγκε, ποια γλώσσα. Στα Ολλανδικά. Πράσινο ακροτήρι.
Δεν... Αγγλικά μιλάνε αυτοί. Στείλε και στα αγγλικά που είναι εύχριστα. Θα πάει για 5-6 άτομα. Δεύτερος που αρνείται να δώσει θετική ενέργεια στην ομάδα. Ναι, ρε, εσείς φίλοι. Δηλαδή, φίλε Νίκο. Ντροπή, ρε, φίλε. Ντροπή. Μια καλή κουβέντα. Μια καλή κουβέντα για τα παιδιά μας. Ο 555 γράφει κάτι για αστέρια. Ας πούμε ότι είναι κάτι θετικό. Θετικό είναι, ρε. Αλλά δεν είναι για τους παίκτες. Για τους παίκτες μας, παιδιά, για τους παίκτες μας. Αυτοί θα παίξουν, δεν θα παίξουμε εμείς. Αν θέλει κάποιο και για τον κύριο Σαβίδη, τον κύριο Βάν Σαβίδη, ας γράψει και δεν θα πάει χαμένο. Και όχι να γράψει μην έρθει στην Τούμπα, δεν σε λέμε και γουρλί και τέτοια αυτά τα κλασικά, κάλτσα και ξέρω εγώ. Καλές λοιπόν, κουβέντες. Εκπομπή θετικής ενέργειας. Και σήμερα και τις επόμενες δύο μέρες. Χορηγός στο Αμεταμόσιον και ο Γιουργαντάς. Ναι. Να περάσει ένα καλύτερο κλίμα. Αυτό αρκεί. Αυτό αρκεί. Και να ετοιμαστείτε για όλα τα ενδεχόμενα Τετάρτη. Και για το υπομονετικό 0-0. Και για το 1-0. Και για το ψυχοφθόρο 1-1. Να υπάρχει υπομονή. Μην αγχωθείς άμα βλέπεις τον Ολλανδό να αλλάζει την μπάλα συνέχεια στο κέντρο και αρχίζει και αγχώνεις. Μην κρινιάζεις. Θα γίνει και αυτό. Τι να κάνω. Έχω μελετήσει, Δημήτρη, το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι. Προπονητικά. Τα πάντα. Και ιδίως ψυχολογικά προπονητής δεν είμαι. Ναι. Αλλά εντάξει, έχω μελετήσει πλέον κοινωνικοπολιτικά, σε επίπεδο συμπεριφορών, το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ολλανδικές ομάδες και μπλα μπλα μπλα. Έχω τη λύση. Δεν τα κατάφερες μέχρι τώρα βέβαια. Όχι, δεν είχα αναλύσει που... εγώ, δεν είχα αναλύσει εγώ το πώς. Τώρα μιλάμε για υψηλό επίπεδο ανάλυση, την οποία εγώ μου αρέσει που κοιτάω από πλάγια για να δω το ρολόι, ρε. Και δεν υπάρχει ρολόι. Τείχος. Ναι. Γράψτε μια καλή ευχή στα αθηναϊκά για τον Τζαβέλα. Που μιλάει και με προφορά. Ναι. Γράψτε μια καλή αυγή στα... Λάκωμα. Στα Λακωμιώτικα. Γράψτε μια καλή ευχή. Χαλκιδικιώτικα. Ναι. Γράψτε μια καλή ευχή στα Σκοπελίτικα. Γράψτε. Την έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Το ξεφωνίζεται εδώ και τόσα χρόνια. Γράψτε μια καλή κουβέντα. Τζαβέλα γκολ, ξέφυγε εδώ ο φίλος. Είπαμε να γράψει ένα καλό λόγο, αλλά γκολ ο Τζαβέλα. Άστον, δεν μπορεί να βάλει την προπόνηση, ρε φίλε. Τι γκολ να βάλει ο Τζαβέλα. Ποιο τι να βάλει. Μόνο του ήταν με τον ονοματοφύλακα και την έστειλε πάνω του τώρα. Τι να αρχίσουμε να μιλάμε. Αλλά είπαμε καλή διάθεση σήμερα. Είπαμε καλή διάθεση, να μην ξεφεύγουμε. Θετική αύρα. Στου παίχτε και στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Οι Ολλανδοί δεν αλλάζουν θέση με τίποτα. Και το θέση είναι έτσι αυτό που με όλη τη σημασία τη έννοια. Δεν φεύγουν από την 8. 140 άτομα στην 8 εκεί. Δεν πάνε αλλού. Βρε τι, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Αυτό είναι. Είναι οι άνθρωποι είναι. Αυτό θα αναλύσω μετά το διάλειμμα. Θα αναλύσω τι είναι αυτοί. Θα ξαναπάς στην Ολλανδία, πρόσεχε. Μην τα... Δεν θα πω ότι είναι παιδεραστές, κοπρολάχνοι και τα λοιπά. Θα αναλύσω πώς συμπεριφέρονται. Φίλε 0-10, δεν μπορείς να πάρεις διαρκείας. Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε Τετάρτη. Αύριο, την Πέμπτη. Έξυπνη η σκέψη σου, αλλά πριν είχαν προβλέψει άλλα στο κόψιμο. θα έχει μεγάλο μπέρδεμα. Δεν δώσανε διαρκεία. Χθες τα διαρκεία σταμάτησαν στα 10.862. Αυτά είναι μέχρι τώρα. Ξεκίνησε σήμερα διάθεση περίπου 14.000 εισιτηρίων μεμονωμένων για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Έχουν φύγει τα πιο πολλά από αυτά. Μέχρι τις 11.30 είχαν φύγει 6.000 εισιτήρια. Φαντάζομαι τώρα τι γίνεται και τις επόμενες ώρες. Είναι μικρό το περιθώριο για όσους από εδώ και πέρα θέλουν εισιτήρια. Μέσα την εκπομπή δίνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Άγιαξ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο. Μια καλή κουβέντα του Θεού είναι, μια καλή κουβέντα για τους παίκτες, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τους οποίους έχετε και έχουμε ξεσκίσει όλα αυτά τα χρόνια. Ας τα αλλάξουμε λίγο το σκηνικό. Μια καλή κουβέντα για να πάει καλά αυτό το τρίμερο. Το μήνυμα στο 54526. Τώρα καλή κουβέντα δεν έχει γραφτεί ακόμα μέχρι τώρα. Ναι, εσύ, δεν δυσκολεύονται ναι, τα παιδιά. Ρε. Ναι, ναι. Παιδιά, δηλαδή, μια καλή κουβέντα δική μας είναι. Ρε. Μέχρι και στις σκέψεις γίνονται. Ναι, τώρα. Δική μας είναι. Πείτε μια καλή κουβέντα για τα παιδιά μας. Δεν είναι κακό. Να ξέρετε. Πρώτη ώρα μαζί μας με ο Τέκο. Το ΚΤΕΟ δίπλα στο κόσμος, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά περνάτε έλεγχο αυτοκινήτου και μηχανής και επαγγελματικό και φορτηγό και δίκυκλα τα πάντα. 10-20-30 κλείνετε ραντεβού για να περάσετε ΚΤΕΟ όποτε σας βολεύει, όποτε μπορείτε. Και αναδομώ μαζί μας την πρώτη ώρα. Εννοείται.
Πού πας χωρίς αναδομό? Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Η αναδομό είναι μαζί μας και σήμερα, ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών στο 2311-241-508 καλείτε και σας προσφέρονται απίστευτες τιμές και ποιότητα ταυτόχρονα σε κουζίνες, μπάνια, ανακαινήσεις σπιτιών, επαγγελματικών χώρων, κουτουλού. Η αναδομό είναι εκεί για... Και μιλάμε εκ πείρας τώρα, εντάξει, δεν μιλάμε, δεν, τη δοκιμάσαμε. Πρώτα ζούμε και μετά λέμε. Αναδομό λοιπόν, δωρεάν επίσκεψη μηχανικού για να τσεκάρετε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Στην Αγία Σοφίας 18 μπορείτε να τη βρείτε. Κάποια πρώτα μηνύματα σχετικά καλοπροαίρετα έρχονται. Για παράδειγμα, έχει έρθει γκολ πρόκρισης ο Τρυπόδης ο Κάμπος. Θεωρείται καλοπροαίρετο. Καλοπροαίρετο ο Τρυπόδης, ναι. Από άντρα είναι. Τώρα θα μου πεις. Okay. Μετά από αυτό που διάβασα σε post του Χρύσανθου, δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι. Θα στο δείξω με το έδειξα. Όχι. Κλάμα. Η φίλη Σοφία κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Ήβιτς, πιστεύουμε σε σένα. Good luck, καλή τύχη, ready to fight. Okay, είναι σε ένα καλό δρόμο. Καλό mood. Φίλε Κώστα, έχεις γράψει κάτι στα Greeklish με λίγα ισπανικά μέσα. Τώρα τι να λέει αυτό. Μπορώ να κάποιον ελίκη. Εξήτο. Ναι. Εντάξει, okay. Φίλε, εδώ που γράφεις το κινητό, το μήνυμά σου δεν διαβάζεται, γιατί θα κάνουμε αν χτύπα ξύλο... Κάποιο παίκτη του πάω χάσει κανένα πέναλτι, αν γίνει καμιά γιατί γκέλα. Γιατί το μιλάς, ρε. Λέει για ονόματα, δεν τα διαβάζω. Ναι. Αν κάνει ο τάδε αυτό, αν κάνει εκεί, να δω τι θα κάνετε. Και τι προετοιμασία έχετε κάνει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν το διαβάζω το μήνυμα. Το διαβάζω. Εγώ προετοιμασμένο είμαι για όλα. Δεν έχω. Θα πάρει άδεια, ρε φίλε. Εσύ είσαι μια εδώ. Ακριβώς. Δεν είναι άδεια, ρε φίλε, είναι δημόσιες σχέσεις. Εκλογές έχει, ΕΠΟ. Πάμε άδεια. Καλό. Καλό. Ένας από τους πιο παλιούς 60χρονους σχεδόν παοξίδες γράφει μήνυμα: την Τετάρτη είμαστε όλοι μαζί για την ιστορία μας, για την καψούρα μας, για την τρέλα μας. Κάτσε μήνυμα, το διαβάσω το μήνυμα. Είναι αυτός, φαντάζομαι, ο βασιλετικός. Γύρω στα 60. 60-65 είναι αυτός. Για τη μεγάλη πρόκληση για να γράψουμε άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Γράφει εδώ ο παλιός παοξής που έχει ζήσει και το. Και το πρώτο παιχνίδι με τους Αυστριακούς που είχαμε παίξει. Συντριβάνι πριν από Συντριβάνι, ναι. Εκεί τα, τα χρόνια. Ναι. Okay. Έλα, θετική ενέργεια, παιδιά. Πάμε γερά λιοντάρια. Ενέργεια, πάλι λιοντάρια. Άντε, εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι πρωτότυπο, αλλά... Ναι, λιοντάρια. Φόρτσα Κλάους. Έλα. Εντάξει. Ναι, δεν το πιστεύεις εσύ που το γράφεις, αλλά okay. Όχι, όχι, λέει εδώ. Ναι. Τζάρμα και Κλάους 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. Τζαλμά Χαλκιδικής. Είναι σαν τη φέτα. Βάλμα. Είναι τζαλμά. Τζαλμά, ναι. Ναι. Ένας ξεφωνίζει τον Άγιαξ. Εντάξει, είπαμε θετική είναι για τον ΠΑΟΚ, τώρα μην ξεφωνίζει με τους λίγους. Λέει, εντάξει, δεν είναι. Φίλος γράφει ότι μπήκε από το 10-4 το σύστημα και μήπως θα προλάβει τελικά να αγοράσει εισιτήριο για την επόμενη φάση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα τώρα στο διαδίκτυο της ΠΑΕ. Έτσι μας λένε. Ας δούμε κάποια μηνύματα. Πριν πάμε και στην Ολλανδία να ακούσουμε τον παίκτη του Ηρακλή, τον Γιαμπάρη, ο οποίος θα μιλήσει. Αυτή και ο Άρης και ο Ηρακλής στην ώρα της εκπομπής μας έχουν τη συνέντευξη. Ναι, επίτηδες το κάνουν. Δεν το κάνουν επίτηδες, πιστεύεις? FM και ενώ ο Δημήτρης Πεχτούρα Χαρίση Πάρτ Σβάρα. Σβάρα, έτσι, μπράβο. Πάρτ Σβάρα. Κάτι θέλει να πει τώρα. Πάρτ Σβάρνα. Είναι, τα ξέρω εγώ αυτά. Πάρτ Σβάρνα. Ναι, ναι. Έλα, ρε φίλε. Δεν μιλάει βράχικα ο Χαρίσης. Ο Σάβας ΠΑΟΚ, εσύ θα προκριθείς. Ο 016 εμπρός του ΠΑΟΚ, παλικάρια, ξεσκίστε τα Ολλανδικά γατάκια. Θυμίζει ύμνο άλλης ομάδας. Αλλά οκ. Okay. Πάλι εδώ ο Σάβας το ίδιο μήνυμα. ΠΑΟΚ, Βλάνταν, θυμίσου τα χρωστούμενα και μην ξεχάσεις τους τόκους. Γράφει για το προηγούμενο μάτς που δεν θέλει να τα ακούει ο Ίβιτς. Είναι ο φίλος που μας έγραψε ότι ξεχάσαμε τις ευχές στα ποντιακά. Και μας ευχαριστεί που του δίνουμε το δικαίωμα να συμμετέχει στην κλήρωση για ένα μαγικό χαρτάκι. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε Κώστα, από το κέντρο. Ο 594 γκολ Κλάους με κεφαλιά και φάουλ Τζαβέλα 2-0. Ο Τζιόλι σώζει πάνω στη γραμμή σίγουρο γκολ και αποκρούει και ο Γλύκος στο 90. Γράφει εδώ το μήνυμα. Καρίμ Αμπντούλ Τζαλμά κάρφωσε τον Άγιαξ. Γράφει εδώ ο άλλος φίλος. Go, Γκάρι, go.
Κάτι το οποίο θα καταλάβει σίγουρα ο ποδοσφαιριστής. Γράφει 328. Η φίλη Μαρία σημειώνει. Και εγώ εύχομαι να βάλει γκόλο Τζαβέλα να σκάσει ο άντρας μου. Καλή επιτυχία όπως και να έχει. Ρε τι γίνεται ρε. Ο 759 ξεφεύγει ο Σαράντης. Πάω Κλάους Φαν Μπάστεν. Θα γίνει το που λένε και θα βουλώσει στόματα και τα λοιπά. Από τον Σύλλογο Κυκλοθυμικών Βορείου Ελλάδος. Το οποίο τι έλεγε το άλλο. Καλή σας μέρα για να τα σπίτια σας. Έχουμε μήνυμα και από το Σύλλογο Κυκλοθυμικών Βορείου Ελλάδος. Καλή τύχη στο Μαδάρα και να πάρει στον Αγύριο τα παλτά. Λοιπόν, ο Διονύσης ΠΑΟΚ είμαστε, δεν μασάμε. Ναι. Φόρτσα ΠΑΟΚΑΡΑ και Κλάους γράφει 9.55. Πάμε γερά λιοντάρια, ναι, τα διαβάσαμε. Κλάους, η βραδιά σου ανήκει. Πολύ Κλάους παίζει το μήνυμα. Τι ωραία που θα τεντώνει μέσα στην τούπα το σεντόνι, γράφει ένα φίλο παλιό σύνθημα το οποίο δεν έχει αποδώσει. Τέντωσε μια φορά με τη Σάλκε. Ναι. Δεν είχε κόσμο όμως, μόνο εμείς το είδαμε. Ο φίλο ο Κώστας είπαμε γράφει κάτι στα ισπανικά τα οποία. Για να το εγώ, ισπανοκροατικά εγώ. Πρέπει να μου φαίνεται αυτά. Yeah. Α, δεν. Αυτό μπουένο δεν πρέπει να ήταν, μπουένο. Ή μπουένο είναι σοκολατοειδέ. Μπουένο δεν είναι σοκολατοειδέ, αλλά είναι και μπουένο. Γιατί γράφει εδώ μπουέι. Μπουέι εξίτο. Κάτι λέει για σένα, φίλε. Κάτι. Εξίτο. Πάρ το μπούλο, ναι, κάτι. Ο Τζαλμά, εύχομαι να επαναλάβει ότι έκανε και στην Ολλανδία. Εννοεί να βάλει γκολ και να μην πάει να πανηγυρίσει κανεί μαζί του, αυτό εννοεί. Α γράφουμε και στα. Καλή επιτυχία, λέει το παιδί. Ποιο. Εξίτο. Όλο αυτό το πράγμα είναι επιτυχία. Ναι. Μάλιστα. Εξίτο είναι επιτυχία. Η Μπούντου, η Ισπανομαθής. Άλλος εύχεται να κάνει πολύ ζέστη. Θα την παλέψουν στον καύσωνα αυτή. Εδώ η δική μας θα είναι με στη χαρά, άμα έχει πολύ ζέστη. Αυτή που είναι βρώμα είναι στον Ολυμπιακό. Είδα meteo.gr. 37 συν 100% 100% υγρασία. 100%? Το 100% τι σημαίνει, που είναι δεν παίρνεις ανάσα. Το Περσεβά ξέρεις που είναι. Όχι. Είναι μια πόλη. Ναι. Βόρεια, έρημος. Ναι. Νότια, έρημος. Δυτικά, έρημος. Ανατολικά, έρημος. Είναι Μπερσεβά και γύρω-γύρω έρημος. Τι άγχος έχεις εσύ τώρα. Να βάλει γκολ ο Βίτορ, τι άγχος εγώ. 9 η ώρα είναι το... Η διάδα που προτείνουμε σαν εκπομπή είναι πρώτο γκολ Κλάους και Βίτορ. Αυτό με 20 ευρώ, 4.500. Τι λες. Ναι. Εσύ βγες και πες ότι είναι κακό στοίχημα. Πάμε στον Γιώργο Ματζούκη, ο οποίος έχει μαζί του, από ό,τι κατάλαβα, τον Ζιαμπάρη, όπως με ενημέρωσε. Γιώργο. Γεια σας, παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε. Να είσαι καλά. Και πάλι από το Μίλ της Ολλανδίας. Έχουμε όντως τον Νίκο τον Ζιαμπάρη δίπλα μας και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουμε. Ναι. Νίκο, καλημέρα. Καταρχάς, πες μας αν είσαι OK, γιατί είχες κάποιες ενοχλήσεις τις τελευταίες μέρες, ένα πρόβλημα. Καλημέρα και από μένα. Εντάξει, ήταν μια μικροενόχληση, θα έλεγα, 2-3 ημέρων. Τώρα είμαι όλα καλά και πρώτα Θεός, αύριο στο φιλικό, πιστεύω πως θα αγωνιστώ. Πώς, ποιο είναι το σχόλιο σου για όλες αυτές τις μέρες εδώ στην Ολλανδία, δυνατά φιλικά παιχνίδια και με ομάδες Βελγίου και με ομάδες Ολλανδίας, έτοιμες ομάδες, ομάδες πρώτης κατηγορίας, πώς θα είσαι? Καταρχήν έχουμε έρθει σε ένα φανταστικό μέρος, όλα είναι ιδανικά, από τα γήπεδα, το ξενοδοχείο. Τώρα όσον αφορά τους αγώνες, παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιαζόμαστε καλύτεροι. Τώρα εντάξει, για το τελευταίο παιχνίδι σίγουρα η εικόνα μας δεν θα ήταν τόσο καλή. Πιστεύω υπάρχει κούραση, αλλά βλέπω πολύ διάθεση και αυτό μου αρέσει στην ομάδα. Από το Φωστήρα στον Ηρακλή. Άνοδος με τον Ηρακλή, καθιέρωση, βασικός στην ενδεκάδα. Επόμενος στόχος για τον Νίκο Ζιαμπάρη και ομαδικός και προσωπικός. Εντάξει, στόχος μου την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ηρακλή ήταν να καθιερωθώ στην ομάδα. Αυτό πιστεύω πως σιγά σιγά το καταφέρνω. Και ο στόχος μου είναι να μείνω πολλά χρόνια στον Ηρακλή και κάποια στιγμή θα ήθελα να πάρω ένα τίτλο.
Όλοι οι ποδοσφαιριστές που μας έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής λένε ότι τα όσα και όποια προβλήματα υπάρχουν στην ομάδα τα έχουμε κάνει στην άκρη και είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο. Το ίδιο ισχύει και για σένα. Εντάξει, τώρα τα διοικητικά είναι άλλο θέμα. Σίγουρα δεν μπορείς να μην το σκέφτεσαι. Το ποδόσφαιρο παίζεις, δεν παίζεις μόνο για τη δόξα. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε στο γήπεδο προσπαθούμε να τα ξεχάσουμε όλα και να δώσουμε το 100% για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Μπορεί ο Ηρακλής να είναι ανταγωνιστικός χωρίς αδειο. Μια ομάδα χωρίς αδειο δεν τους είναι αρκετούς νεαρούς. Εννοείται. Αυτό το δείξαμε και την πρώτη χρονιά που ανεβήκαμε από τη Β' στην Α. Ήταν ανταγωνιστική ομάδα. Εγώ πιστεύω πως φέτος η ομάδα θα είναι ακόμα καλύτερη από πέρσι. Γιατί όπως είπα και πριν βλέπω πολύ διάθεση δίψα από τους νεαρούς και πιστεύω πως θα είμαστε καλύτεροι φέτος. Κάτι για τον... ένα μήνυμα για τον κόσμο. Αν θα σημαίνει πόσο ισχύει. Εντάξει, ο κόσμος ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει περάσει πολλές πικρίες. Αυτό που μπορώ να τους πω είναι να συνεχίσει να μας στηρίζει όπως κάνει και σε όλα τα γήπεδα που βρισκόμαστε εδώ. Στην άμυνα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πέρα του Μπουκουβάλα που φαντάζομαι σε στεναχώρησε όλους η απώλειά του. Για σένα είναι σημαντικό που και στο κέντρο της άμυνας και ο Γιώργος Σαραμαντάς έχει παραμείνει από τα αριστερά έτσι, για να είστε δεμένοι και φέτος. Έχει μείνει σχεδόν πάμε για τρίτη χρονιά τώρα ο ίδιος κορμός. Εντάξει, σίγουρα η απώλεια του Μπουκουβάλα είναι σημαντική, αλλά και τα παιδιά που έχουν απομείνει είναι αντάξια πιστεύω τη δυναμικότητα του Μπουκουβάλα. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Λοιπόν. Ωραία. Ναι, ναι. Νίκος Γιαμπάρης, ο υψηλός όμως αμυντικός του Ηρακλή. Να πούμε λίγο, Δημήτρη, πριν σας δώσω και πάλι σκυτάλι, ότι ώρα Ελλάδος τελικά το αυριανό φιλικό με την Κόνιασπορ είναι στις 6. Ναι. 5 Ολλανδίας, 6 ώρα Ελλάδος, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που θα έχουμε φυσικά περιγραφεί. Ο Ηρακλής απέναντι στην Κόνιασπορ, εδώ στο Μιλ θα γίνει το μάτς. Ωραία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και πάλι στην Ολλανδία και στον Γιώργο Μαντζούκη, σε όλη την αποστολή του Ηρακλή που τελειώνει σιγά σιγά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και η Τετάρτη επιστρέφει. Πολλά μηνύματα, αρχίζεται και μπαίνεται στο κλίμα με διάφορες ευχές για παίχτες του ΠΑΟΚ, για προπονητές σε ελληνικά, σε σερβικά, σε ισπανικά και ποντιακά. Δεχόμαστε, είπαμε, και ποντιακά. Επιβάλλεται στον ΠΑΟΚ ποντιακές ευχές στα ποντιακά από τους φίλους. Είπαμε πριν από λίγο τελείωσαν τα εισιτήρια και στη θύρα 5, νωρίτερα είχαν τελειώσει την 7 που ήταν και πάρα πολύ λίγα, σιγά σιγά τελειώνουν και στις υπόλοιπες θύρες. Λίγο μετά τη μία θα έχουμε νεότερη πληροφόρηση για ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, για ό,τι συνέβη από το πρωί με τις πρώτες ουρές και στην Τούμπα και στο διαδίκτυο. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη αυτά για να μας πεις τι σκέφτηκες εν ώψη του συγκεκριμένου αγώνα και την αντιμετώπιση του. Μετά από τόσα χρόνια που πηγαίνουμε στην Ολλανδία, έχουμε διαπιστώσει, ρε φίλε, ότι οι Ολλανδοί είναι by the book. Ναι. Δηλαδή είναι ένας πολιτισμός γενικότερα που υπάρχουν κανόνες και έχουμε διαπιστώσει ότι επειδή στους κανόνες δεν μπορούν να μπουν όλα τα ενδεχόμενα, ρε αγόρι μου. Εντάξει, δεν μπορείς να γράψεις το βιβλίο όλα τα ενδεχόμενα της καθημερινότητας, της ζωής κτλ. Κτλ. Μόλις ξεφύγουν από το by the book, σταματάει το μυαλό τους. Είναι σαν κοινωνία έτσι, είναι σαν τύποι έτσι, σαν ποδόσφαιρο είναι έτσι. Ναι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά όλα όσα είναι by the book. Πες το και στα ελληνικά γιατί... Σύμφωνα με τον κανόνα, ρε αγόρι μου. Με το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Ναι, by the book. Αν λοιπόν θέλεις να τους περάσεις, δεν θα πας να παίξεις by the book. Γιατί εκεί υπερτερούν. Τι το κάνεις, ροντέο. Ροντέο. Αφού το κάνεις και έγινε 3-3 την άλλη φορά. Δεν το κάνεις ροντέο. Όχι έτσι ροντέο. Πώς αλλιώς. Ροντέο δεν είναι πάνω κάτω η μπάλα. Ναι. Αυτό είναι ποδοσφαιρικός πολιτισμός. Δεν θέλει ποδοσφαιρικό πολιτισμό. Θέλει μια μεσογειακή προσέγγιση. Δεν γίνεσαι κατανοητός. Καθυστερήσεις δηλαδή. Καθυστερήσεις, κλωτσιές, μπουνιές. Πάνω στη φάση, μανούρες. Πώς λέγαμε παλιά στην ομάδα. Μανούρα στο 5 στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Κάντε μανούρα στο 5. Ωραία. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε και σε τι φάση είναι το ποδόσφαιρο γενικότερα.
Πρώτα απ' όλα ορίστηκε ο Τέιλορ που είναι Άγγλος, που σημαίνει ότι θα αφήσει την επαφή. Ο φαλακρός εκείνος. Επίσης, υπάρχει γενικότερα μια οδηγία της UEFA που το καταλάβαμε από το ευρωπαϊκό, πρωτάθλημα, που ναι, αφήνει τις επαφές. Δεν σφυρίζουν εύκολα φάουλ, δεν βγάζουν εύκολα κάρτες, δε αγόρι μου. Και στην Ολλανδία δεν βγήκαν οι κάρτες. Χάρισε σε αυτούς. Χάρισε και σε αυτούς, χάρισε και σε εμάς. Γενικά δεν βγάζουν εύκολα κάρτες. Εντάξει. Το παιχνίδι πρέπει να πάει στη δύναμη. Ναι. Στη μανούρα. Στην ένταση την ελεγχόμενη. Εντάξει. Τι θα πετύχεις με αυτό. Δεν θα τους δώσω ρυθμό, ρε φίλε. Θα τους εκνευρίσεις. Ναι, πρέπει να τους εκνευρίσεις. Θα τους βγάλεις το πλάνο τους. Ναι, πρέπει να τους βγάλω το πλάνο τους. Αυτοί οι ξανθοπιτσιρικάδες, λες να εκνευριστούν. Ή να φοβηθούν, ή να εκνευριστούν, ή να χάσουν τη συγκέντρωσή τους. Δεν έχουν μάθει έτσι το ποδόσφαιρο. Ρε αγόρι μου, έχουν μάθει το τα βασικά ποδόσφαιρο Ουρουγουάης, δηλαδή. Δεν το έχουν μάθει. Δεν το... Βαράνε, αλλά by the book. Στο όριο. Στο όριο. Εσύ πώς θα βαρέσεις δηλαδή. Εσύ θέλει, αυτά τα τζαβελίστηκα. Αγκαλιά. Να κάνει ένα κατάλογο τζαβέλας. Να κάνει ένα, μια, ναι, δύο, τρία. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε έτσι τέτοια προσέγγιση το παιχνίδι. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορείς να τους αφήσεις να κάνουν αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά. Και άμα το ξεπεράσουν. Δεν θα το ξεπεράσεις. Γι' αυτό είσαι επαγγελματίες. Αυτοί άμα το ξεπεράσουν. Τι να ξεπεράσουν. Άμα προσαρμοστούν μετά από ένα 20 λεπτό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούν να προσαρμοστούν σε τίποτα που είναι εκτός του βιβλίου. Αυτό έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Στις ακαδημίες του Άγιαξ, δηλαδή, αυτό το μάθημα δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει γίνει. Έχουν πολύ καλή τεχνική, πολύ καλή τακτική προσέγγιση. Είναι πολύ καλά γυμνασμένοι. Ωραία. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, και εσύ που. Δηλαδή, οι νεαροί σου παίχτες. Αγόρι μου, οι άνθρωποι χάσαν πρωτάθλημα από την Καλονή τελευταία αγωνιστική. Ναι. Επειδή πήγαν να παίξουν by the book. Και έκαναν το 1-0. Και έκαναν και το 1-0. Αλλά μόλις πήγε 1-1. Τίποτα. Εκτός βιβλίου ήταν το. Εκτός βιβλίου. Τον σως. Ναι. Ναι, εσείς τους δικούς σου νεαρούς, πώς θα εξηγήσεις που είναι το όριο. Δηλαδή, δικοί μέχρι εκεί θα πάμε. Δεν έχουν το όριο. Α, δεν έχω πολλούς στην 11. Στον Τσίμιρο, τι θα πεις, ρε φίλε. Που είναι λίγο. Ολλανδοφέρνει. Το Τσίμιρο. Ας έχω έναν, με παίρνει. Α, ένας αρκεί. Δεν με παίρνει. Ναι. Αλλά έχω Μάτος, Κρέσπο, Τζαβέλα, Λέοβατς. Θα δούμε ποιος θα παίξει στο κέντρο. Ο Μάτος μπορεί να φτάσει στο όριο. Ναι. Βαράει ο Μάτος. Στο φιλικό. Ψηλά, ναι. Χαμηλά. Βαράει. Ωραία. Ναι, θα περιοριστεί στα αμυντικά του καθήκοντα, στα ανασταλτικά δηλαδή. Θα περιμένεις δηλαδή να... κερδίζεις τη μένη μπάλα, ρε αγόρι μου. Ναι. Εσύ κερδίζεις. Ναι. Ναι. Ωραία. Άρπαξε από το λαιμό, κάνε μια μανούρα εκεί. Κάνε ένα... Για να πάρει καλύτερη θέση. Και πριν εκτελεστεί. Μια βαβούρα. Τους μιλάς κιόλας, έχεις και το trust talk. Ναι, το βασιτικό... trust talk, ναι. Ναι. Μιλάς. Ναι. Ειδικά cloud, το σπίτι σου, τη γενιά σου, ναι, το αυτό. Αυτή εδώ τα αγγλικά, τα πινελίκια τα έχουν. Ναι. Αποκλείεται. Ναι. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Μα είναι. Αν σε πάρει χαμπάρι ο διαιτητής, σου κάνει μια παρατήρηση. Θα δεις, θα το ελέγξεις. Μια παρατήρηση την τρως. Την τρως μέχρι τρεις. Μέχρι τρεις. Όχι τον ίδιο. Δεν θα φάει ο ίδιος την παρατήρηση. Α. 11 είμαστε. Ό,τι κάνεις στο Μουλοχτό. Στο Μουλοχτό. Κοντρέρας. Κοντρέρας, αυτό που κάνει που πατούσε τη φτέρνα του αντιπάλου, τα θυμάσαι αυτά. Για μια φορά τον Λαμπριάκο του είχε πατήσει τη φτέρνα, φίλε. Τι καλά πάνω στη φάση. Με την τάπα που πίσω. Με την τάπα τη φτέρνα. Εκεί στον Αχίλιο πίσω. Ναι, εκεί που. Πονάει εκείνο. Εκτός φάσης, ε. Πάνω στη φάση. Την έδωσε την μπάλα ο Λαμπριάκος και πήγε από πίσω. Χτονκ. Δεν πήρε φάουλ. Δεν πήρε κανείς. Όχι, πήρε φάουλ. Νομίζω στο κέντρο ήταν, αλλά ούτε κάρτα, τίποτα. Αυτός δεν ξανακουνιέται μετά. Όχι, ρε. Τελείωσε. Βγήκε από το παιχνίδι. Μετά θα έχει πλάτη και θα την περιμένει συνεχώς. Εννοείς σαν τη φάση του Τζαβέλα με το Φώσεν εκεί στο φιλικό. Που αυτός δεν ξανακουνήθηκε. Δεν ξανακουνήθηκε, φίλε. Εκεί γιατί έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε. Τι μπορεί να του είπε. Του είπε πολλά μαζεμένα. Ο Τζαβέλα ήταν τεχνική σε αυτό. Ναι. Το να σου πω πολλά σε λίγο είναι τέλειο. Δηλαδή ούτε στην άσα. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Έχω ακούσει μια ιστορία παλιά. Mm. Ένα ποδοσφαιριστή να λέει σε ελληνικό ντέρμπι. Mm. Σε έναν άλλο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Mm. Το λέω το πιο συγκεκριμένο, θα το πούμε, ρε παιδί μου. Του είπε εκεί πάνω στη μανούρα και στις ηρωνίες εκεί επάνω.
Ρε φίλε, θα πάρει εσένα στην εθνική ή τον Μέση. Ναι. Αυτό πώς το κλαμβάνει, δηλαδή, τι νόημα έχει, είναι ηρωνία, είναι κακία, πώς είναι. Το ρίχνει τον άλλον. Του είπε πρώτα ο Λέτ. Τι του είπε. Του είπε, του λέει, γύρνα να δω ποιος είσαι, αυτά που κάνω γουχού. Γουχού θα κάνω αυτά. Ναι, δεν σε ξέρω, δεν σε βλέπω. Ποιος είσαι, όταν μανούργιαζε κάποιος, του λέει, γύρνα να δω ποιος είσαι. Και αυτό που έλεγε ο γουχού το πολέτο. Ναι, το ίδιο πράγμα. Ναι. Και ο άλλος του λέει, ο δικός μας, του λέει, εσύ θα πάρει εσένα ή το Μέση στην εθνική. Εκεί μήπως τον μπορώνεις τον άλλον. Μήπως τον μπορώνεις. Αντί τον να του μπορώνεις. Ρίξεις. Ανάλογα ποιος του το λέει. Γιατί άμα στην επόμενη σηκωθεί και στα δύο μέτρα, μετά δεν τον μπορώνεις. Μετά το βλέπει λίγο αλλιώς το ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι και ετοιμόλογος δηλαδή. Εγώ στην Σταυρούπολη, όταν παίζαμε κανένα ντέρμπι, πιτσιρικάς, στην πρώτη φάση και σήκωνα και έφτυνα. Α, αυτό είναι που ξεφεύγει. Είναι σε δύο. Τέλος, στα εισιτήρια και στη θύρα 3. Κάθε πεντάλεπτο τελειώνει και μια θύρα. Να ξέρετε, δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Οι μονές έχουν τελειώσει όλους τους παραδόξους. Οι 3, οι 5 και οι 7. Οι ζυγίες δεν είναι ακόμα. Άρα αυτή είναι η προσέγγιση και η πρότασή σου. Ναι, ξεκάθαρα. Να ξεφύγει το μάτς. Δεν είναι παιχνίδι Champions League. Είναι προοδευτική Ιωνικός, ρε, κατηγορία παίζουν. Ναι. Δεν μπορείς να τους αφήσεις να παίξουν. Όπου μπορείς να τη δώσεις στα όρια, τη δίνεις. Δεν τον αφήνεις τον άλλον. Πατάς πόδια εκεί, κάνεις, ράνεις, μανούρες. Άμα φας καμία μανούρα κατευθείαν. Αλλά ελεγχόμενη. Να γριέψει η κερκίδα λίγο, να κάνει αού. Ναι, όλα αυτά όμως στο 0-0, στο 1-0. Άμα στραβώσει. Πάλι το ίδιο. Α, το ίδιο πάλι. Ναι, ρε. Τσαμπουκάρε. Δεν είναι παιχνίδι της Champions League, αυτό πρέπει να καταλάβουν. Δεν πάμε να παίξουμε. Αυτό θα φέρει αντίδραση. Πάμε να προκριθούμε. Θα φέρει αντίδραση. Τι αντίδραση. Άμα αρχίσει, θα αρχίσουν και αυτοί. Εκεί πας να πάρεις και την κόκκινη. Εννοείται. Ρε. Διπλή μαγκιά δηλαδή. Ναι. Πω, πω. Στην πρώτη γεμάτη κλωτσιά που θα δώσουν αυτοί, πέσιμο κατευθείαν. Πώς την πάτησε ο Κάτσης στο Χαριλάου. Ναι, έτσι ακριβώς. Που είχαν βαρέσει 700. Καλά, εκεί ήταν και στημένος ο Κομίνης. Εντάξει. Στημένος καλά στο γήπεδο. Στημένος κανονικά. Και στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Μάλιστα. Και ας έρθει να μου πει δεν ήτανε. Εντάξει, ακούστηκες. Ναι. Αυτό τώρα τι, είναι εντολή που δίνει ο προπονητής. Εγώ δηλαδή... δεν πιστεύω ότι είναι θέμα προπονητή, είναι θέμα το καταλάβουν οι παίκτες. Ναι. Αν και μεταξύ τους. Αν ήμουν γενικός αρχηγός, ναι, θα τους έλεγα, κοίτα αυτοί οι βλάκες, ωραία, άμα βγουν από τον κανόνα, τα χάνουν σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Θα το έλεγα δηλαδή αυτό, ρε κόσμο. Εντάξει, ότι να ξέρετε, αν μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι ελεγχόμενα ροντέο, ελεγχόμενα. Όχι στο ρυθμό. Ναι. Όχι στο ρυθμό. Στις μονομαχίες. Στις μονομαχίες και στα πεσήματα και... και ξέρω εγώ. Να δείξεις δηλαδή και στο διαιτητή ότι εγώ το θέλω, αγόρι μου, παραπάνω. Εγώ ναι, το θέλω. Ναι. Να προκαλέσεις την πίεση της κερκίδας υπέρ σου. Όχι κατά σου. Την βάζεις την κερκίδα στον αγώνα. Την βάζεις στον αγώνα. Την κάνεις συμμέτοχο. Ναι. Όχι ναι, ναι, θέατρο. Ναι, ναι, ναι. Όχι θέατρο σκιών. Αυτό μεγάλη μαγεία και πασχετικά ισχύει αυτό. Να βάλεις την κερκίδα μέσα στο παιχνίδι. Άμα παίξεις δυναμική άμυνα και πρεσάρεις, έχεις μέσα και τον κόσμο. Να μην είναι θεατής ο άλλος. Να είναι εκεί. Okay, στο 3-3 που λες. Ναι. Αν το παιχνίδι έβγαιναν οι φάσεις όπως υπολογίζαμε, θα είχαμε κερδίσει. Ναι, ναι. 6-4. Δεν μπορούν αυτή την πίεση. Θυμάσαι πόσο χεσμένοι ήταν μετά το 2-3. Ναι, ναι. Μας δίναν την μπάλα συνεχώς. Και πολύ καλύτερο ο Άγιαξ τότε. Άτιμο παιχνίδι. Άτιμο παιχνίδι. Δευτέρα σήμερα. Τα συγχαρητήριά μας στο Σάκη που παντρεύτηκε. Πέσαμε από τα σύννεφα όταν είδαμε τη φωτογραφία. Δεν σε είχαμε για τέτοιο Σάκη μου. Δεν πειράζει. Εμείς σας αγαπάμε. Όπως και να έχει. Και τα φιλιά μας στη Ρέμβη, βέβαια, στο κορυφαίο σημείο της πόλης μπροστά στη θάλασσα. Έξοχο σέρβις. Καθαρά ποτά, σημαντική παράμετρος για την σημερινή διασκέδαση της πόλης μας. Η Ρέμβη είναι εκεί για εσάς, είτε για φαΐ, είτε για ποτό, είτε για καφέ, είτε για διασκέδαση. Σήμερα Δευτέρα, μύθος και κορώνα με 3 ευρώ. Μπορείτε δηλαδή με 15 ευρώ να πιείτε 5 μπύρες, να γεμίσετε την καζάνα σας και να πάτε όμορφα στο σπίτι. Η Ρέμβη είναι εκεί λοιπόν στο 433-100, καλείτε για να κλείσετε και κανένα τραπεζάκι. Μέσα και από την UEFA οριστικοποιήθηκε, είπαμε, ο διαιτής του αγώνα. Είναι ο Άγγλος. Αυτό το γράψαμε πριν βγει.
Έχει κάποια site που έχουν πληροφορίες οι οποίες είναι δυνατές και ισχύουν. Μπορεί να βγαίνουν και μέσα από τις ομοσπονδίες των χωρών. Οι ομοσπονδίες ενημερώνονται πιο νωρίς και μαθαίνουν τι γίνεται. Λοιπόν, ο Άντωνι Τέιλορ σφυρίζει στον αγώνα ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο Άγγλος από το Withenshoe, κοντά στο Manchester. Withenshoe, το έχουμε γράψει στα ελληνικά εδώ, δες τι ωραία. Της ευρύτερης περιοχής του Manchester. Λοιπόν, τη φάτσα του σε αγγλικό μάτς δεν τη θυμάμαι εγώ. Τη θυμάμαι. Σε αγγλικό μάτς. Ναι. Όλο τον Κλάντεμπεργκ σφυβάζουν και σφυρίζει. Τα πιο μεγάλα παιχνίδια. Κλάντεμπεργκ είναι θεός. Ναι. Από το 13 διεθνής συγκεκριμένος είχε σφυρίξει στο ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ. Πώς μας είχε σφυρίξει? Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Παρατηρητής διαιτησίας Ιταλός, ο Τρεφολόνι. Τόσο ήταν παλιά σφυρίχτρα. Είναι δυνατό από τις 8.30 το Γερμανό μέχρι και τώρα και εισιτήριο δεν πήρα κανέναν τον Γερμανό και τον Ολλανδό μαζί και... Κάτσε ρε φίλε, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Καταρχάς γιατί να περιμένεις τόσες ώρες, 4 ώρες, 5 και να μην έχεις εισιτήριο? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Εδώ ένας βγάζει τα αποθυμένα. Φίλος από το Αίγιο, άντε Παοκάρα, κανένα εισιτήριο να ανέβουμε από το Αίγιο. Βλέπεις τι γίνεται από το πρωί στην Τούμπα και βλέπεις και δύο παλικάρια που πήγαν σήμερα και πήραν διαρκείας στο μπάσκετ. Ατελείωτος σεβασμός. Γράφει για τους φίλους που σήμερα πήραν εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ. Κατά τα άλλα, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ πάει καλά η προετοιμασία με την έννοια ότι είναι όλοι διαθέσιμοι, είναι όλοι μια χαρά. Δουλεύει όπως θέλει ο Ίβιτς, έχει και πιο πολλούς παίχτες στη διάθεσή του. Μαθήματα τακτικής μέσα από εικόνα, μέσα από την προπόνηση, για το τι θέλει να πετύχει εντός γηπέδου και στην αντιμετώπιση του Άγιαξ, τον οποίο πλέον γνωρίζει καλύτερα. Ξέρει τα συν, τα βίωσε, ξέρει και τις αδυναμίες. Δύσκολο να γίνουν αλλαγές, με την έννοια των δύο-τριών αλλαγών. Μία αλλαγή θα γίνει. Θέμα είναι πού θα γίνει. Αν θα γίνει και μία. Εγώ πιστεύω μία θα γίνει. Αν θα γίνει και μία. Τι, στα χαβ δεν είναι. Είναι πολύ φανερό ότι οι άλλες γραμμές τις δουλεύει, έχει επιλέξει τον κορμό και τον χρησιμοποιεί και στα τελευταία φιλικά, αλλά και στο επίσημο. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας, οι τέσσερις της άμυνας και οι τρεις στην επίθεση παίζουν συνέχεια μαζί εδώ και 20 μέρες. Στα όσα παιχνίδια έχει δώσει ο ΠΑΟΚ. Πλέον είναι σαφώς ο βασικός κορμός. Και ο Σάχοφ μαζί τους. Ο Τσίμιροτ και αυτός είναι σε αυτό το ίδιο πλάνο. Και απλώς αλλάζει εκεί η θέση στα χαφ. Μια ο Χαρίσης, μια μπαίνει δεκάρι, αυτό, μια εκεί. Θα δούμε αν θα αλλάξει και τώρα κάτι άλλο ή αν θα πάει με την ίδια λογική, με 4-3-3, με ένα εξάρι, με δύο οχτάρια και τα συγκεκριμένα πρόσωπα όπως ξεκίνησε και στην Ολλανδία. Από την άλλη, για τον Άγιαξ, όπου επιστρέφει ο Γκουντέλη, βεβαίως δεν υπάρχει Μίλικ. Ο Μπαζούρ επιστρέφει. Ο Μπαζούρ είναι καλύτερα και υπάρχει ένα πρόβλημα από χθες με τον Γιουνές, τον παίχτη που μπήκε αλλαγή με το 11 στο τέλος του αγώνα για να παίξει αριστερά. Και δεν πέρασε ποτέ τον Μάτος. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στη βουβονική χώρα, διαβάζουμε, αμφίβολος. Βασικός δεν είναι, αλλά εντάξει, είναι μια ποιοτική λύση. Μην το λες δεν είναι βασικός, γιατί αυτός ο Κολομβιανός που έπαιξε στα πλάγια... Αυτός δεν πρέπει να είναι ακραίος, πρέπει να είναι φόρο. Σεντρεφόρο είναι. Αλλά τα νούμερα, ρε φίλε, που είχε πέρσι στην Κολομβία, στην Κολομβία, δεν δικαιολογούν. 5 γκόλ είχε. Και δώσαν 5,5 εκατομμύρια. Θα μου πει 19 χρονών. Εκεί πιο πολλοί προβλέπουν το μέλλον και τρέχουν να βιαστούν για να προλάβουν άλλους. Αυτές οι ομάδες τύπου Άγιαξ δεν παίρνουν πανέτοιμους παίχτες. Βλέπουν ποιος έχει τις προοπτικές. Για τον Γκουντέλη αναφέρεται στην Ολλανδία ότι θα είναι σίγουρα βασικός. Για τον Μπαζούρ, μάλλον όχι. Μας ενημερώνει και ο Γρηγόρης Ατρίδης για το τι λέγεται και γράφεται στην Ολλανδία.
Ο 722, ο Βαγγέλης, πρόκριση με Χαρίση και Τζάλμα. Ο φίλος εδώ, 702, περιμέναμε από τις 9, λέει, στο Γερμανό, στη Λαμπράκη. Λέει, πήγε και στην Τούμπα, είδε τι γίνεται και λέει, πάμε στο Γερμανό. Και μία παρατέρτο, πήραμε τελικά μόνο ένα εισιτήριο. Μπορούμε να το ζευγαρώσουμε. Γράφει και μπαίνει στην κλήρωση. Στην 4 δεν έχουμε εμείς εισιτήρια, φίλε. Α, ναι. Τα μίντια είναι στην 7. Ο Κωνσταντίνος, ασίστ από Μιστακίδη, λέει, στο 90. Μεγάλο που λένε. Γράφει για τον Μιστακίδη. Η Δήμητρα που μας έστειλε νωρίτερα καλή ανάσταση, αναρωτιέται, πριν που σας το έστειλα αυτό, δεν έδειξε θετική ενέργεια? Εντάξει, άμα το πας εκεί. Και μυαλό να ήμασταν πάλι ΠΑΟΚ. Και μυαλό να ήμασταν. Μυαλό να είχαμε. Μη Τάζαν, Γιου Τζέιν. Και μυαλό να είχαμε πάλι ΠΑΟΚ θα ήμασταν. Γράφει άλλος φίλος. Με το 3.42 εγώ συμφωνώ, απλά δεν το μιλάω για να... για να μην το κατεμοιάσω. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πιο μεγάλο άστρο έχει ο Τωρινός από τον τότε. Μάλιστα. Άλλα θέματα. Αυτά. Τώρα δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να πάμε να έχουμε ρεπορτάζ από Τούμπα ή περιμένουμε. Δηλαδή αυτοί του Άρη τι κάνουν? Δεν θα πάμε στο... θα πάμε στην Τούμπα. Θα πάμε στον Ηλία να μας πει από το πρωί τι έζησε πριν τις 8, από ό,τι κατάλαβα. Να μας περιγράψω τι συνέβη και πότε άρχισε να μαζεύουμε. Η Νέα που βλέπουμε εδώ έχει γράψει βιβλίο «Αν μιλούσε το Εδίον». Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλή. Όχι, ρε. Αυτό είναι μόνο ΠΑΟΚ συνεπείς στις ώρες. Τι πράγμα είναι? Άλλη μισή ώρα, 35 λεπτά. Ναι. Για εισιτήρια, μηνύματα, FM και ενώ ΠΑΟΚ, όνομα τεπώνυμο στο 545-26. Έχουμε μπει πάντως σε ένα καλό κλίμα. Έχουμε μπει σε έναν καλό ρυθμό. Φτιάχνει το πράγμα. Φτιάχνει. Και όσοι θα πάνε την Τετάρτη στην Τούμπα θα είναι σίγουρα αποφασισμένοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια που θα κάνει η ομάδα. Γιατί πραγματικά χρειάζεται συμμετοχή. Ναι. Πάμε να μας πει ο Ηλίας ο Καπράλος που από το πρωί ήταν στην Τούμπα τι είδε, τι ώρα, τι έγινε, με τι διάθεση πήγαιναν εκεί οι παοξίδες και όλα όσα μετά έμαθε και για τη διάθεση τη διαδικτυακή και από τα καταστήματα της εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η ΠΑΟΚ. Ηλία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πώς είσαι, όλα καλά? Όλα καλά. Εγώ πήγα στην Τούμπα νωρίς το πρωί για να αφήσω κάποιο άτομο για να μπας και βρει. Και ήταν η ουρά, όπως και οι φωτογραφίες που είχαμε δείξει, εκεί περίπου στα 1000 άτομα. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα η διάθεση. Πριν τις 9, ε. Πριν τις 9. Η ΠΑΟΚ ενημερώνει ότι μόνο στη θύρα 4 πλέον διαθέσιμα εισιτήρια. Τώρα δηλαδή 1:30 υπάρχουν εισιτήρια μόνο στη θύρα 4. Αυτό πώς γίνεται, εσύ? Τι? Κάποτε 4 τελείωνε πρώτη. Εντάξει, πάντα τελειώνει πρώτα η 7. Η 7 πάντα τελειώνει πρώτα γιατί έχει τα λιγότερα, γιατί είναι τα μίντια εκεί και τα περισσότερα διαρκείας. Δηλαδή τελείωσε 1, 2, 3, 5, 6, 7. Η πολύ καλά τα μαθηματικά που... σου, Δημήτρη, αλλά για να λέει πάει πάω ότι μόνο στη 3-4 έμειναν, ναι, προφανώς τελείωσε στην 5. Και εσύ λέτε δεν έκπληξε αυτό, ότι έχουν μείνει μόνο τις 4. Εντάξει, ρε, εσύ τώρα στην 1 σίγουρα έχουν καβατζώσει μερικά και στη 2. Εντάξει, για χωρικικά, για 1000 τέλος πάντων. Ηλία, τι πρόσωπα έβλεπες το πρωί που πήγες? Όλων των ηλικιών, γυναίκες, άντρες, παιδιά, δηλαδή κόσμος ο οποίος προφανώς και δεν έχει διαρκείας, άλλοι που έχουν έρθει για διακοπές, Έλληνες του εξωτερικού, και προσπαθούν με κάποιον τρόπο. Τώρα δεν ξέρω αυτή με το ΑΜ κάτι παίζει. Διαβατήριο. Διαβατήριο. Ναι. Είδα δηλαδή και τέτοιους. Και από Χαλκιδική μεγάλο... κόσμος να έρχεται δηλαδή. Τώρα εκείνη τη στιγμή δεν το πρόσεξα γιατί κάθισα λίγο. Πιθανότατα. Αλλά σίγουρα και από Χαλκιδική. Το πιο απλό πράγμα, ο αδερφός μου είναι Χαλκιδική ήταν και κατέβηκε μόνο για αυτό εδώ. Είδες. Ναι. Κάνεις μια παρέθεση γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Πολλοί κόσμος στα καταστήματα κινητής τηλεφωνία.
Εδώ Αριστοτέλης με Γνατία γινόταν πανικός, 9 και 10 η ουρά είχε σίγουρα 50 άτομα σε ένα κατάστημα το οποίο είναι πολύ μικρό σε χώρο. Ναι. Δηλαδή η ουρά έβγαινε μέχρι το δρόμο που λέει ο λόγος. Και προσπαθούσαν να βρουν και λίγο σκιά όσοι ήταν εκεί πέρα. Και είδα αντίστοιχες ουρές, παρόλο που είχαν πει οι άνθρωποι ότι έχει πέσει το σύστημα, γιατί όντως είχε πέσει για κάνα 2 ώρες. Όχι τόσο πολύ, ρε. Στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας. Α. Δεν μπορούσαν να βγάλουν εισιτήρια όσοι ήταν εκεί πέρα. Στο άλλο, στην Τζιμισκή, ανάμεσα σε Βενιζέλου και Ιωνο Δραγούμη, επίσης γινόταν πανικός, παρόλο που τους έλεγε ο άνθρωπος ότι μίλησα με την εταιρεία που τα δίνει στο ίντερνετ. Ωραία. Και μου είπε ότι σε μία ώρα θα ξαναανοίξει το σύστημα. Και προφανώς και δεν φεύγανε. Γιατί λέγανε ότι θεωρούσαν ότι είναι πιο εύκολο αυτό από το να πάνε στην Τούμπα. Μας γράφει ο Νίκος Ομοσχοβίτης, ουρές και στα Χανιά, στο Γερμανό. Δεν το πιστεύω. Ναι, αυτό που γράφει, φωτογραφία. Φωτογραφία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μια αντίστοιχη κατάσταση της περσινής με την Dortmund, που είχε γίνει το sold out για όσοι θυμούνται λίγο νωρίτερα. Δηλαδή κατά τις 12.30 είχαν τελειώσει τα εισιτήρια. Στην λέει, πρώτη πέρα, μέρα διάθεσης. Ναι, ναι, ναι. Ήταν εκείνο το θεϊκό που πατούσε στο κουμπί 9 και 5 στο διαδικτυακό της ΠΑΕ και σου έλεγε είστε ο 3.400 κάτι. Ναι. Αλλά λες ότι ήταν τότε καλύτερα, ε. Ήταν πιο έντονη. Ναι, ναι, τότε ήταν χειρότερα. Με την έννοια ότι τα εισιτήρια τελειώσαν πολύ πιο γρήγορα και ο κόσμος, ο πολλής, δεν ήξερε τη διάθεση μέσω των καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας και δεν είχε πάει εκεί πέρα. Δηλαδή ο πιο πολλής κόσμος ήταν στο ίντερνετ και περίμενε μπροστά στην οθόνη και φάγανε πολύ άκυρο εκείνη την ημέρα. Ναι. Όπως σήμερα, αυτό που σου έστειλα και νωρίτερα, ναι, ότι πέρα από το site της ΠΑΕΠΑΟΚ, η ίδια εταιρεία που εμπορεύεται διαδικτυακά το πρόγραμμα, έχει δικό της site όπου μπορείς να διαλέξεις, συνεργάζεται μάλιστα και η ΚΑΕΠΑΟΚ και το τμήμα Βόλεϊ, και εκεί η αγορά του εισιτηρίου γίνεται μέσα σε 3 λεπτά. Α, ναι. Δηλαδή δεν περιμένεις δευτερόλεπτο. Για πού αναφέρεσαι, είπες? Η Ticket Tower. Πάλι διαδικτυακά. Ναι, ναι. Απλά δεν έχει αυτή την ουρά αναμονή διαδικτυακή που έχει η ΠΑΕ. Τώρα αυτά τα λέμε όλα εμείς για την επόμενη φορά, ε. Γιατί τα πράγματα είναι περιορισμένα. Τώρα δεν νομίζω να προλαβαίνει. Δηλαδή είναι... Επαναλαμβάνουμε, πριν από λίγο η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι έχει μόνο λίγα εισιτήρια στη θύρα 4. Άρα είναι θέμα χρόνου να τελειώσουν και αυτά. Ωραία. Ηλία, σε ευχαριστούμε. Το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν θα γίνεται ο πανικός έξω από τα εκδοτήρια Τετάρτη, από τη στιγμή που δεν θα υπάρχει εισιτήριο. Δηλαδή όλοι θα μπαίνουν κανονικά από τις θύρες και όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ναι. Τώρα γίνονται κάποιες σκέψεις και εντός ΠΑΕ για να... Επίσης να πω ότι πολλοί κόσμος έκανε και παράπονα στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Εντάξει, ναι. Στο οποίο δεν φταίγαν βέβαια τα παιδιά που δουλεύαν εκεί πέρα, αλλά όλο το σύστημα. Δεν ξέρω, η ιδέα να δίνονται εισιτήρια μόνο διαδικτυακά νομίζω ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί και... Ή αν γίνεται αυτό μόνο στα 4-5 πιο εμπορικά παιχνίδια. Γιατί υπάρχουν τις σκέψεις και θα δούμε τις επόμενες φορές. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε για να κάνουμε και τη σύνδεση με την Αποστολή του Άρη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε στο Νίκο, είναι. Νίκο, καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα από το Καρπενήσι. Σε δευτερόλεπτα θα ακούσουμε τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, τον 29χρονο τερματοφύλακα, ένα από τα 9 μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη. Να τακτοποιηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και σε δευτερόλεπτα θα ξεκινήσουμε τις δηλώσεις. Πρώτη μέρα, Πρώτη μέρα, ναι. Ουσιαστικά πρώτη μέρα. Η ομάδα έφτασε από χθες βέβαια, αλλά σήμερα το πρωί. Και πόσο παραμένει εκεί? Μέχρι τις 14 Αυγούστου. Α, έχει αρκετό καιρό, 2 εβδομάδες. Έχει αρκετό, έχει ακόμα σχεδόν 2 εβδομάδες, ναι. Πάμε. Ωραία, για να ξεκινήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Αλεξάνδρο Αναγνωστόπουλο, τον πορτιέρο των Κίτρινων Αύρων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ένα πρώτο σχόλιο για την παρουσίαση στον Άρη. Εντάξει, αισθάνομαι πολύ περήφανος και πολύ καλά που είμαι μέλος της οικογένειας του Άρη. Ο Άρης, ξέρουμε όλοι, είναι ένας ιστορικός σύλλογος, ένας σύλλογος με
μεγάλους οπαδούς, μεγάλη ιστορία. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να τον ανεβάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να καταφέρουμε τους στόχους μας που είναι αρτακνική. Μαζί σου είναι ακόμα ένας νεαρός εισαγωγικά τερματοφυλάκας, ο Σωκράτης Οδυρίδης, είναι 23 χρονών. Πώς βλέπεις την ύπαρξή σου μαζί? Στο Σωκράτη το γνωρίζω, έχουμε μιλήσει κατά καιρούς. Αισθάνομαι πολύ όμορφα που θα υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός και ανταγωνισμός στη θέση. Και νομίζω ότι μέσα από αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει ένας τον άλλον, ώστε να γίνουμε καλύτεροι και να καταφέρει η ομάδα να κατακτήσει τους στόχους της. Ο Άρης γενικότερα έχει παράδοση να αναδεικνύει τερματοφύλακες. Φαντάζομαι φιλοδοξείς και εσύ να ενταχθείς σε εισαγωγικά σε αυτή την παράδοση. Εντάξει, σίγουρα ξέρουμε ότι ο Άρης από την ιστορία βγάζει μεγάλες τερματοφύλακες. Δεν έχω αυτό στο μυαλό μου. Έχω το καλό της ομάδας θέλω, οπότε με χρειαστεί θέλω να είμαι έτοιμος. Θα δουλέψω σκληρά, θα δίνω το 100%. Θα προσπαθήσω να πείσω τον προπονητή γι' αυτό. Και από εκεί πέρα, ο καλύτερος σας παίζει και εγώ θέλω φυσικά το καλύτερο της ομάδας. Το κλίμα εδώ στο Καρπενής πώς λέει, πρώτη μέρα. Σε εντυπώσεις όπως. Είναι πολύ όμορφα, δεν έχω ξανάρθει. Είναι η πρώτη προετοιμασία στο Καρπενήσι. Είναι πολύ όμορφο μέρος, τα παιδιά είμαστε όλοι μια οικογένεια. Αν και πολύ νωρίς και στο Πούρμαν και εδώ πέρα στο ξενοδοχείο και στο φαγητό υπάρχει θετικό κλίμα. Εύχομαι να συνεχίσει έτσι και ακόμα καλύτερα. Και θα προσπαθήσω κι εγώ από τη μεριά μου να είμαι πιο κοντά στα παιδιά και αυτοί το ίδιο να είναι κοντά σε μένα, ώστε να υπάρχει ένα καλό κλίμα όλη τη σεζόν και να φανεί στο αποτέλεσμα. Το Παναθηναϊκό πώς έφυγες, με κάποιο παράπονο, πιστεύεις ότι δικαιούσαν κάποια ευκαιρία, έχεις πάρει μέρος της προετοιμασίας, έχεις παίξει φιλικά? Εντάξει, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ τον Παναθηναϊκό, ήμουνα 13 χρόνια. Εκεί μεγάλωσα, εκεί αναδείχθηκα, εκεί πέρασα το πρώτο μου συμβόλαιο. Έχω κάνει μια καινούργια αυτή τη στιγμή, μια καινούργια αρχή. Αισθάνομαι πολύ περήφανος, ας πούμε, στην οικογένεια του Άρη. Και κοιτάω μόνο την ομάδα που βρίσκομαι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά Δημήτρη από τον Αλέξανδρο Νερμασόπουλο. Περισσότερα πόσο από χρόνο, το Καρπενήσι... Πόσο χρόνο είναι ρε Σινίκο, και είπε 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. 21. Από τα 8, ε. Ναι. Ήταν κατά ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού που διαβάζαμε και μιλήσαμε με ανθρώπους των Πράσινων, κάνανε λόγο για έναν τερματοφύλακα με πολύ καλές ικανότητες. Απλά στο Παναθηναϊκό υπήρχε γενικότερα ένας συνωστισμός στους τερματοφύλακες την τελευταία διετία. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Αναγνωστόπουλος ήταν ανάμεσα αυτούς που αποχώρησαν από την ομάδα. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Αυτά. Καλή συνέχεια. Επίσης. Καλή συνέχεια. Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος στο Λίμπερο θα έχουμε πολλές συνδέσεις και με την αποστολή του Άρη, όπως είχαμε τον Ηρακλή, όπως έχουμε την αποστολή του Ηρακλή, όπως είχαμε την αποστολή του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Επιστρέφουμε τα χαιρετήματά μας στην Ολλανδία, στο Γκόσα, στον Παναγιώτο Κοτσαλά, εκεί που στέλνουν και αυτή τη θετική τους ενέργεια. Άντε τα παιδιά μας, άντε λίγο. Ήταν βεβαίως στο Άμστερνταμ, στο προηγούμενο παιχνίδι. Μάλλον δεν μπορούν να είναι εδώ σε αυτό της Θεσσαλονίκης. Κάποια άλλα μηνύματα. Φίλος, για αυτό που λέγαμε για την ΑΕΚ νωρίτερα, γράφει ότι μετά από 5 χρόνια με οικονομικά προβλήματα και βολόδερμα στη Β και στη Γ, το αποτέλεσμα είναι να γίνει η ΑΕΚ μια soft ομάδα από οπαδούς. Γι' αυτό και μεγάλη μαγκιά θα είναι. Γι' αυτό ήταν μεγάλη μαγκιά που δεν πέσαμε, λέει, παρά τα προβλήματα που είχαμε. Σήμερα εμείς το ελέγχαμε, δεν ήμασταν σε αυτούς. Και να μην ερχόταν Σαββίδης, πάλι το ελέγχαμε. Ροντρίγκες λειτουργήσε μια φορά σαν λευκός. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, προσπάθησε το πάρε παράδειγμα από τον Κλάους που είναι μαύρος και σκέφτεται σαν λευκός. Αυτά τα ρατσιστικά δεν μας αγγίζουν σε αυτήν την εκπομπή. Ντροπή σας. Φίλος σημειώνει ότι και τα κατευθύνματα Γερμανός μέσω Ticket Hour δίνουν, νομίζω ότι δίνουν τα εισιτήρια. Άλλος φίλος σημειώνει ότι η θύρα 4 χωράει 9.000 και πλέον έχει τα λιγότερα διαρκείας, ως μια απάντηση. Άλλος φίλος σημειώνει η διαφορά με το μάτς με Dortmund είναι ότι τότε διέθεταν μαζικά εισιτήρια και οι σύνδεσμοι πριν διατεθούν ηλεκτρονικά. Γι' αυτό και έφυγαν πολλά νωρίτερα. Ελλάδα, η μοναδική χώρα που με την ταυτότητα μπορείς να ταξιδέψεις σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν φτάνει για να πάρεις εισιτήρια. Κοντονιάδα στο ανάγνωσμα. Ναι. Είναι και αυτό ένα ζήτημα πολύ παράξενο. Για κλείσε λίγο.
opposite of Melrose. It's where the homies get the money through the steel doors. If you don't know me, I suggest you ask your kinfolk. Tell them the man here, yeah. Billy Gans here, yeah. Black Keys here, yeah. Mo B's here, yeah. You say it's poppin' if it's rockin'. Ο Φίλος 308 μας στέλνει κάτι δυσάρεστο συλληπιτήρια. Τώρα δεν είμαστε και σίγουροι ποιος είναι, τέλος πάντων. Ζήτω Γκαρσία γράφει, 462, ο Νίκος. Πάω και στήριο, ζήτω Γκαρσία. Γερά τζάλμα τρελανέ τους. Πάω καέρα θα περάσεις. Θετική ενέργεια και από εμάς γράφει εδώ ο Λευτέρης. Πάω γερά ο Ίβιτς εκδίκηση ζητά, γράφει 807. Ο 050 FM και ενώ ΠΑΟΚ τα καλύτερα εύχομαι, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Φανατικός πρέπει να είναι. Η Άννα Βύση είδες. Τι έγραψε. Έγραψε εκεί, ανέβασε φωτογραφία. Αγάπη μόνο και είχε μια του ΠΑΟΚ σε μια ταράτσα που έγραψε ένας ΠΑΟΚ. ΠΑΟΞΑΚΙ Άννα Βύση. Ο Άγγελος καλή πρόκριση και ας πονέσουν τα μάτια μας. Καλά τώρα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε τώρα με το ποδόσφαιρο, με το θέαμα και αυτά. Δεν υπάρχουν. Μήνα Ιούλιο, Αύγουστο και σε τέτοιου είδους παιχνίδια να μην περιμένουμε τίποτα. Μόνο αποτέλεσμα. Μόνο το αποτέλεσμα. Άλλα 10-15 λεπτά. Ο Βλάντα Νίβιτς δεν έχει δείξει ακόμα, είπαμε, πολλά πράγματα. Οι αλλαγές, αν θα γίνουν, θα είναι πολύ λίγες. Ίσως σήμερα είναι η πιο κρίσιμη προπόνηση. Προπαραμονές του παιχνιδιού να δοκιμάσει και πώς σκέφτεται ακριβώς να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ. Είπαμε για την παρουσία της ΠΑΕ και του Μάτι Καγκάτσι στη συνεδρίαση της Λίγκας. Για τα εισιτήρια ενημερώσαμε για τη θύρα 4 ότι έχουν μείνει ελάχιστα. Για τον Άγιαξ αναφερθήκαμε και μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή που αφιερώθηκε κυρίως στο θέμα της διάθεσης των εισιτηρίων, γιατί από τις 9 ξεκίνησε, μέχρι τις 2 λογικά θα τελειώσει και θα αλλάξουμε και θέμα, θα πάμε στο καθαρά αγωνιστικό από τις επόμενες ώρες και μετά. Διαβάζουμε ένα θέμα στο Γκαζέτα που φανερώνει το τι συμβαίνει στην ελληνική διαιτησία, όπου πέρα από την πρόθεση για να γίνουν κάποια πράγματα ή να μην γίνουν, να προθεθούν κάποιοι εκλεκτοί και κάποιοι όχι, έχουμε και την άγνοια. Γράφεται στον Γκαζέτα ότι στα σεμινάρια προεπιλογής που κάνει η ΚΕΔ έχει δώσει λανθασμένες απαντήσεις. Ο νέος κανονισμός αγνοείται, η απόδοση των αλλαγών έχει γίνει στα ελληνικά αλλά έχει πολλά λάθη και δεν ξέρουν οι διαιτητές ποιες είναι τελικά οι σωστές απαντήσεις. Τώρα αυτό είναι από πρόθεση εσκεμμένο, είναι κατά λάθος, το αποτέλεσμα μετράει. Καλά, να μην ξέρουν αγγλικά στην ΕΠΟ σου φαίνεται σε ένα παράξενο. Ξέρω εγώ. Υπάρχει μια σειρά από αλλαγές, λέει, στους διαιτητικούς κανονισμούς από το Μάρτιο. 94. Προφανώς πολλά μικρά πράγματα, τα οποία δεν έχουν αποδοθεί σωστά στα σεμινάρια προεπιλογής της ΚΕΔ. Και υπάρχει φοβερό μπέρδεμα. Είναι και αυτό. Μέσα σε όλα όσα γίνονται και διάφορα παραδείγματα εδώ. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ετοιμάζονται και άλλες ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον Τουρμάζ, τραυματίστηκε. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για μεταγραφή και με το Σίλντεφελ να το φέρει πίσω τον Κροάτι Στόπερ. Στα του ΠΑΟΚ τα μεταγραφικά θα γίνει πολλής λόγος για τον ένα παίχτη που απομένει. Εγώ νομίζω ότι ήδη γίνεται παραπάνω από όσο πρέπει. Δεν θα αποφευχθεί αυτό. Δεν... Εντάξει, ας φροντίσει και ο ΠΑΟΚ όμως να προστατεύει τους παίχτες που έχει στην ομάδα του. Αυτό το παραμύθι τώρα κάθε φορά να βγαίνει κλίμα από το μεγαλομέτωχο ότι πάνε να πάρουμε τον παιχταράκι αυτά την ώρα που παίζουμε αγώνες,
νομίζω ότι είναι λίγο αστείο, εντάξει. Η αναζήτηση γίνεται, οι προτάσεις έρχονται, κάποιες απορρίπτονται, κάποιες προχωράνε, χρόνος υπάρχει, διάθεση υπάρχει, χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι τι ψάχνει. Αυτό προφανώς το ορίζει ο προπονητής, Ελπίζω. Δηλαδή το τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα του, τώρα που ξέρει, που έχει δει, που έχει δουλέψει. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι θέλει η ομάδα του. Ναι, ο προπονητής το ξέρει. Δηλαδή, καλό θα είναι να υπάρχει έτσι μια σύμπνοια, μια κοινή άποψη για το τι πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να πάρει έναν φόρ που παίζει και πλάγια, Δημήτρη. Αυτό πρέπει να πάρει. Γιατί συζητούσαμε χθες τι θα γίνει, ξέρω εγώ, δεν έχουμε βάθος στα φόρ. Ωραία. Χτύπα ξύλο, παθαίνει κάτι ο Τζάλμα μέσα στο Νοέμβριο. Ποιος τον αντικαθιστά τον Τζάλμα? Ο Ζάιρο. Βοήθα Παναγιά μου δηλαδή. Ναι. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Λίγο να σκεφτόμαστε πρακτικά. Έφυγε ο Μακ. Καλός χρυσός ο κάθε Μπερμπάτοφ, ως όνομα και ως εντυπώσεις και ως έτσι αντίκτυπος σε όλο το κοινό και εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Αλλά εντάξει. Επειδή το ρόστερ είναι ήδη μεγάλο, πρέπει να γίνει μια επένδυση σοβαρή σε έναν παίκτη που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κλάους και παίζει και πλάγια. Αυτή είναι η σωστή απόφαση. Για τον παίκτη μάλλον που απομένει. Και για να μην ακυρωθεί ο Κλάους, και για να μην έχουμε πρόβλημα όταν δεν παίζει ο Κλάους, και για να μην έχουμε πρόβλημα στα πλάγια. Δεν μπορείς να πας να πάρεις δύο παίκτες. Έχεις ήδη ρόστερ 28 παίκτων. Παραπάνω που θα μείνουν 28. Μέχρι στιγμής ο Ιβάν Σαββίδης είναι πιο έτσι απόν, με την καλή έννοια, στη συμμετοχή, στην παρέμβαση από κάθε άλλο καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν έχει έρθει καθόλου. Τώρα στο τέλος, προφανώς επειδή θα χρειαστεί να ξοδευτούν και πιο πολλά χρήματα μάλλον από κάθε άλλη μεταγραφή, φυσικά η δική του άποψη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα είναι πολύ πιο μέσα, πολύ πιο παρόν, πολύ πιο συμμετοχικός. Μακάρι να είναι κοινές οι απόψεις αγωνιστικού, διοικητικού για την ανάγκη τελευταία που έχει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πράγματι έχει καλύψει άλλες ανάγκες του με καλό τρόπο. Αριθμητικά σίγουρα τις έχει καλύψει. Ποιοτικά, είπαμε, λίγη υπομονή, κάνα δύο μήνες να έχουμε πιο ξεκάθαρα συμπεράσματα για τον ΠΑΟΚ και την ομάδα. Ευχαριστούμε για όλη τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα και τη θετική ενέργεια που βγάζετε αυτές τις ημέρες. Έτσι θα πάμε και αύριο και λίγο πιο ποδοσφαιρικά εν ώψη του αγώνα. Και βεβαίως με ό,τι άλλο συμβαίνει στον ΠΑΟΚ, να μην ξεχνάμε και το μπάσκετ και το βόλεϊ, τα άλλα τμήματα που έχουν κάνει κάποιες κινήσεις και θα αναφερθούμε και αύριο πολύ περισσότερο. Αυτά από εμάς. Κάποια σχόλια για να δούμε το τι λέει για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που ειδοποίησε ότι έχουν μείνει στήρια μόνο στήρα 4. Κάποιοι φίλοι δεν βρήκαν στα καταστήματα Γερμανός. Εντάξει, το... Η ΠΑΕ ενημερώνει ότι υπάρχουν εισιτήρια στην 4α συγκεκριμένα, σε εκείνο το χώρο. Μάλιστα. Εντάξει. Σε λίγα λεπτά λογικά θα έχει τελειώσει και αυτή η διαδικασία. Αυτά προς το παρόν από εμάς. Καλό μεσημέρι σε όλους.